Τι τραβάει η κυρία με γυναίκα, κανείς δεν το ξέρει. Που νομίζει ο άντρας ότι κάθε γυναίκα όλη μέρα και το ξύνει. Το δεν νομίζει. Όχι, δεν λέω για εσάς. Ο κύριος είναι. Ο κύριος είναι. Όχι. Συγγενείς. Συγγενείς. Καμία σχέση. Okay. Δεν το συνεχίζω, είδες, κύριε. Σε καλοπιάνω γιατί έχω λόγο. Γιατί παράλληλα εκπροσωπώ και τους κυρίους εδώ πέρα, διότι εγώ έχω μαζευτεί όλοι οι κύριοι, με έχουν στείλει, μου λέει, μια επιστολή. Λέει συνέχεια, λες κυρία μου, θέλουν λοιπόν να δώσω κάποιες συμβουλές στις κυρίες. Όταν κάνουν σεξ, μερικές φράσεις ενοχλούν τους άντρες, παρακαλώ, θέλουν να το ξέρουν. Κομμένες. Απαγορεύεται λοιπόν την ώρα του σεξ να πει στον άντρα πιο βαθιά. Άκου πιο βαθιά, έχω κι άλλο και στο κρύβο. Τι να πει πιο βαθιά. Λίγο να σκεφτόμαστε λογικά. Δεν είμαι ανθρακουρίχος να ψάχω για μετάλλευμα. Και το χειρότερο είναι να στο λέει ενώ βλέπει ότι δεν έχει υπόλοιπο. Γιατί αν είναι έχει υπόλοιπο, λες εντάξει, περισσεύρε παιδί μου, μην τα αφήνει και κρυώνει έξω, ας μπει με στη φωλίτσα. Η Κινέζα αυτή τη φράση δεν τη λέει ποτέ. Η Κινέζα λέει ότι έχει ευχαρίστηση. Άλλη φράση που ενοχλεί είναι μη σταματάς, μη σταματάς. Πώς το καταλαβαίνεις, θα μείνω από πάνω. Εδώ θα κάνω καριέρα. Θα κάνω υπερουρίες χωρίς επικουρικό, χωρίς εφάπαξ. Άκου, μη σταματάς. Άλλη φράση που ενοχλεί τον άντρα. Κάφωσέ με. Τι είναι. Πριτσινοπίστολο. Όχι. Να τα βάλουμε σε μια. Πολύ κακή επίσης είναι η φράση αυτή που βλέπει ο άντρας ότι το κοιτάς με ελαφρά υποτίμηση. Και στο τέλος για να το διορθώσεις, το κάνεις χειρότερο και λες, όχι, όχι, τίποτα. Απλά με το μαγιό φαινόταν μεγαλύτερο. Είναι η φράση αυτή. Δεν πρέπει ο άντρας να βλέπει στο μάτι σου ότι το μετράς. Κάντε ένα διάφορο και ό,τι σου τύχει. Μετά θα δούμε.